Και πάμε για την επόμενή μας συνταγή. Ένα φαγητό πραγματικά που λατρεύετε όλοι. Ένα φαγητό που γίνεται με το τίποτα. Ένα φαγητό που σε όποιον για να το βγάλετε θα γλύφει τα δάχτυλά του. Και ένα φαγητό που θα σας δείξω τον καλύτερο τρόπο για να το ετοιμάσετε. Χοιρινό λεμονάτο. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Για το χοιρινό λεμονάτο θα χρειαστούμε 1 κιλό χοιρινό λεμό, αλάτι, πιπέρι, 30 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 3 με 4 κουταλιές της σούπας σπορέλαιο, 2 κρεμμύδια, 1 σκελίδα σκόρδο, 2 καρότα, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 200 γραμμάρια κρασί λευκό, χυμό από 2 λεμόνια, 600 γραμμάρια νερό, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, 1 κουταλιά της σούπας ζωμό λαχανικών σε βαζάκι μάτζι και 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη ξερή. Για το σερβίρισμα, πουρέ πατάτας, ρίγανη, ελαιόλαδο, πιπέρι και φέτες από λεμόνι. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Χρειαζόμαστε το κρεατάκι μας από το ψυγείο. Και να σας πω ότι θέλουμε ένα κρέας που να έχει ομοιόμορφο το λίπος μέσα στο κρέας. Οπότε ο λαιμός είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να έχετε. Τι έχουμε πει χιλιάδες φορές όταν παίρνουμε κρέας από το χασάπι, Μίτσο? Το κόβουμε μόνοι μας. Το κόβουμε μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να το κόψει ο χασάπις. Κοιτάξτε εδώ. Μπριζολάρες, τις βλέπετε. Ωχ, Παναγία μου. Πάρτε το κρέας σας, κόψτε σε ωραία κομμάτια. Θα σκόβω το κρέας μου, μήπως να βάλω και την κατσαρολίτσα μου να παίρνει μπρος. Να την πάρω. Γιατί όχι. Βάλτε εδώ, να αρχίζει να καίει. Τέλεια. Όλα καλά. Τρελαίνομαι. Καλά, αυτό το φαγητό είναι φανταστικό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να αντισταθεί σε αυτό το φαγητό. Έχουμε το κρέας μας εδώ και εδώ. Τι ωραίο πράγμα. Νομίζω ότι όλους θα σας βοηθήσει να κόβετε τα κρέατα μόνοι στο σπίτι, γιατί και θα έχετε καλύτερη γνώση για το τι αγοράζετε και θα γίνετε και πιο expert βέβαια στο μαχαίρι σας. Λοιπόν, το κρέας είναι εδώ και θέλω αλάτι, πιπέρι. Πιπέρι. Και επειδή κάνουμε ένα χοιρινό λεμονάτο, πρέπει από την αρχή να έχουμε στο μυαλό μας ένα σημαντικό πράγμα. Το πώς θα δέσει η σάλτσα μας, θα γίνει λεμονένια και θα το κάνουμε στον αυτόματο πιλότο. Δηλαδή, πάρτε λίγο αλεύρι, βάλτε στο κρέας σας εδώ. Όσο αλεύρι χρειάζεται το κρέας, θα το τραβήξει, το υπόλοιπο θα το αφήσει στην άκρη. Εδώ και εδώ. Τέλεια. Φανταστικό. Και πάμε στην κατσαρολίτσα μας. Να σου πω, δεν χρειάζεται να βάλετε ελαιόλαδο για να σουτάρετε. Μπορείτε να το κάνετε και με σπορέλαιο, να βγει πιο οικονομική συνταγή. Γιατί ούτως αλλιώς την κατσαρολίτσα μας μετά θα την καθαρίσουμε από το καμένο αλεύρι. Οπότε βάλτε λαδάκι εδώ, ίσα ίσα να σουτάρετε το κρέας. Εδώ και στη συνέχεια θα καθαρίσουμε την κατσαρόλα μας. Οπότε βάζω το κρέας μου μέσα, εδώ. Χωρέσει όλο? Μπορεί και να χωρέσει. Στην αρχή νόμιζα ότι δεν θα χωρέσει, αλλά τελικά από ό,τι βλέπω με μία τηγανιά θα καθαρίσουμε. Και οχοχοχ, και οχοχοχ, και οχοχοχ. Τέλεια. Τώρα, ξεκινάμε με το κρεμμύδι. Χοντροκόβουμε το κρεμμύδι εδώ. Δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψουμε. Κάνουμε ένα φαγητό κατσαρόλας, οπότε θέλουμε να φαίνεται το κρεμμύδι. Εδώ. Εντάξει, άμα θέλετε να το ψιλοκόψετε, μπορείτε. Αλλά δεν υπάρχει λόγος, είναι τσάμπα κόπος. Επειδή θα ψήσουμε πολύ ώρα το φαγητό μας, ουσιαστικά θα λιώσει το κρεμμύδι. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Κρεμμύδι. Πάει μέσα. Ουοπ. Επόμενο. Σκόρδο. Πάει και αυτό μέσα. Εδώ. Δύο καρότα. Βγάζουμε πάνω μέρος, το κάτω μέρος. Και άμα θέλετε, μπορείτε να βγάλετε τη φλούδα. Εγώ δεν τη βγάζω. Μου αρέσει η φλούδα. Έχει πολλές βιταμίνες. Γενικά έχει πολλά θρεπτικά στοιχεία. Οπότε θα κόψω τη μέση. Εδώ. Μετά ξανά στη μέση. Εδώ. Και έτσι όπως είναι, κόβω και αυτό σε μικρά κομμάτια. Με εξή, ξέχασα να κόψω ένα κρεμμύδι, οπότε μάλλον θα χρειαστεί να το κόψω τώρα. Λοιπόν, οπότε κόβω και το άλλο κρεμμύδι. Όπως βλέπετε, μπορείτε να πάτε σε real χρόνο. 1-2 ξύλα κοπής, 2 μπολ, 1 τηγάνι και το φαγητό μας θα γίνει στον αυτόματο πιλότο. Και πάμε να δούμε πώς είναι το κρεατάκι μας. Εδώ έχει πάρει όλο χρώμα. Μια χαρά. Όλα πηγαίνουν καλά. Εντάξει εδώ. Και νομίζω ότι το κρεατάκι μου είναι σχεδόν έτοιμο και ήρθε η ώρα του σουρώματος. Δεν θέλουμε αυτό το λάδι εδώ που υπάρχει. Αυτό το λάδι έχει καμένο αλεύρι.
Αυτό το λάδι δεν είναι ωραίο. Οπότε θα κάνουμε έτσι όπως είναι. Και η Παναγία μου, και. Και. Εδώ. Το μόνο λαδάκι που θα προσθέσουμε είναι το ελαιόλαδο που θα βάλουμε τώρα. Μπορεί να βάλω και λίγο στο τέλος, η αλήθεια είναι. Οπότε θα βάλω 2 κουταγιές σούπας λάδι. Το περισσότερο λίπος από το χοιρινό μου έχει φύγει και ήρθε η ώρα να ρίξω μέσα στα λαχανικά μου. Κρεμμύδι, σκόρδο, καρότο. Πάει εδώ, Παναγία μου. Και τώρα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Να ανάψω το μάτι. Μπράβο. Μέχρι που να καραμελώσουν πολύ καλά τα λαχανικά μου. Κατά τη μεσαιωνική περίοδο στο Λονδίνο, το μαγείρεμα μέσα σε κατσαρόλες ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο, αφού μπορούσε κανείς να επιλέξει το υλικό από το οποίο ήταν φτιαγμένο το σκεύος του, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του κάθε νοικοκυριού. Μάλιστα, το βράσιμο ήταν ο πιο κοινός τρόπος μαγειρέματος, αφού οι πολλές ώρες που διαρκούσε η διαδικασία ισορροπούσε την κακή ποιότητα και σκληρή υφή του κρέατος. Και μόλις πάρουν ωραίο χρώμα τα λαχανικά μας, ξαναρίχνουμε το κρέας μέσα, χωρίς το λάδι, επαναλαμβάνω. Δεν θέλουμε λιπαρά, κοιτάξτε εδώ λιπαρά που έχει βγάλει. Κοιτάξτε εδώ πόσο υπέροχο έχει γίνει το φαγητό. Εντάξει, υπάρχει μια ελαφριά κρούστα γύρω-γύρω από το κρέας που είναι το αλεύρι μας και το αλεύρι αυτό είναι που θα σφίξει στη συνέχεια τη σάλτσα μας. Για τη σάλτσα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο της συνταγής. Το σημείο του σβησίματος. Θέλουμε λίγο κρασάκι, σβήνουμε με κρασί. Να πάρει μια βράση, να εξατμιστεί το αλκοόλ και επειδή κάνουμε ένα χοιρινό λεμονάτο, τι θέλουμε οπωσδήποτε, λεμόνια. Αυτό που θέλω να θυμάστε είναι ότι όσο πιο πολύ η φλούδα από το λεμόνι, το λευκό σημείο από το λεμόνι, τόσο πιο αδύναμα τα λεμόνια. Όσο μικρότερη η φλούδα από το λεμόνι, τόσο πιο δυνατό το λεμόνι. Οπότε, άμα τα λεμόνια σας δεν έχουν ένταση, μπορεί να χρειαστεί να βάλετε και 3. Αυτά είναι αρκετά δυνατά, τα βλέπετε. Έτσι. Οπότε, θα βάλω 1-2 λεμόνια. Το πρώτο λεμόνι μπήκε στον κάδο, να σας το πω την αλήθεια, έτσι. Το δεύτερο μπήκε και αυτό. Θα πάω για 4-4, δεν ξέρω. Για να δούμε. Και ούτε ένα κουκούτσι μέσα. 3-3. Τι να το πετάξω χωρίς να βλέπω. Εντάξει, παιδιά, θέλετε να αποτύχω. Να μην κάνω το 4-4. Πώς θα το κάνω. 1-2-3. Έξω. Λοιπόν, μπήκε και το λεμόνι μέσα. Οπότε, έχουμε το κρασί, έχουμε το λεμονάκι. Θέλουμε να ρίξουμε το νερό. 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα απαλή. Άμα θα βάλετε πικάντικη μουστάρδα, γιατί μπορείτε να βάλετε, θα βάλετε λιγότερο, δεν θα βάλετε 2 κουταλιές της σούπας. Και θα ακολουθήσω κλασική συμβουλή της γιαγιάς. Όταν μαγειρεύουμε κάτι με ρίγανη, η ρίγανη πικρίζει. Θέλω να βάλω ρίγανη και θέλω να βάλω πολύ ρίγανη, αλλά δεν θα τη βάλω τώρα. Θα τη βάλω προς το τέλος, 3-4 λεπτά και πριν να είναι έτοιμο το φαγητό μου. Γιατί άμα τη βάλω τώρα, όντως θα πικρίσει η ρίγανη. Έτσι λέει η γιαγιά. Οπότε ανακατεύω τη μουστάρδα εδώ. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το ζωμό μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ το νέο μάτζι ζωμό λαχανικών σε βαζάκι. Φτιάχνεται με αγνά υλικά και ταιριάζει σε όλα τα φαγητά. Μετά το άνοιγμα, μην ξεχνάτε ότι διατηρείται στο ψυγείο για 2 εβδομάδες. Οπότε, θα ολοκληρώσουμε τη σάλτσα μας απλά με μια γεμάτη κουταλιά της σούπας νέο μάτζι ζωμό λαχανικών. Εδώ, μια γεμάτη κουταλιά, μην τηλεπιθείτε. Εδώ, ανακατεύω. Και τώρα πολύ σημαντικό, κοιτάξτε πόση λίγη υγρασία έχει το φαγητό μας. Έχει λίγη υγρασία. Οπότε χαμηλώνουμε τη φωτιά, βάζουμε το καπάκι να δουλέψει ο ζωμός μας μαζί με το κρέας και με όλα τα καλούδια που έχουμε ρίξει πάνω στο κρέας να το μαλακώσουν, να δέσει η σάλτσα μας και κάθε μισή ωρίτσα ρίχνετε και μία ματιά. Μήπως χρειαστεί να προσθέσετε και άλλο νεράκι. Αλλά αν καπακώσετε καλά, δεν θα χρειαστεί να προσθέσετε. Οπότε σε 1,5-2 ωρίτσες με το που μαλακώσει το κρέας μου, θα πάμε να ρίξουμε τη ρίγανη και να σερβίρουμε. Το μαγείρεμα με κρασί αποτελεί παλιά συνήθεια για τους Έλληνες που ασχολούνται με την παραγωγή κρασιού από το 2000 π.Χ. Μέχρι τον 8ο και τον 7ο αιώνα, το κρασί είχε ήδη εδρεωθεί στον ελληνικό πολιτισμό και έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του λαού που το κατανάλωνε είτε μέρα είτε νύχτα, με ή χωρίς φαγητό. Τα μεγάλα εινοποιεία στην Ελλάδα άρχισαν να εμφανίζονται μετά το 1850. Και το φαγητό μου είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Έχει πήξει, έχει γίνει τέλειο.
Σε περίπτωση που δεν έχει πήξει πάρα πολύ, απλά βγάλει το καπάκι και αφήστε να βράσει 5-6 λεπτά μέχρι να εξατμιστεί το περισσότερο νερό και να δέσει σάλτσα. Αλλά φυσιολογικά, αν κάνετε ακριβώς ό,τι σας έδειξα, το φαγητό σας θα βγει τέλειο. Το ζουμάκι το θέλουμε. Κοιτάξτε εδώ. Είναι πηχτό, είναι τέλειο. Και όπως σας είπα πριν, πάντα τη ρίγανη τη βάζουμε στο τέλος. Καλό θα ήταν να τη ρίξω πάνω στη φωτιά 2-3 λεπτά, αλλά και να μην τη ρίξουμε πάνω στη φωτιά. Ρίξω στο τέλος τη ρίγανη. Έχει και τη μουστάρδα, οπότε φανταστείτε τι θα γίνει μέσα. Θα γίνει ένας μικρός χαμός και ανακατέψτε. Τώρα, επειδή είναι ζεστό το φαγητό μου, η ρίγανη θα δουλέψει, θα δώσει γεύση μέσα πάρα πολύ. Αυτό το φαγητό είναι θανατηφόρο, φίλε, δεν υπάρχει. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να σερβίρουμε και θα σερβίρω σε αυτό το ωραίο πιάτο. Έχω πουρέ. Θα βάλω λίγο πουρέ και θα δημιουργήσω μία μικρή φωλίτσα για να κάτσει στο κρέας μου. Νομίζω είναι αρκετός. Ο πουρές, εδώ. Κοίτα εδώ τώρα. Κοίτα. Αναγία μου. Όλαλα. Δες εδώ πως πέφτει το ζουμάκι. Δες εδώ πόσο ωραίο που είναι το κρεατάκι. Δες εδώ. Εδώ, δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα είναι συγκλονιστικό. Λίγο ρίγανη από πάνω, φρέσκια, γιατί βάλαμε ρίγανη του Αγίου στο φαγητό μας. Εδώ. Τα λιπαρά που έχουμε στο φαγητό μας είναι ελάχιστα, μηδαμινά. Σκεφτείτε ότι τα λιπαρά από το κρέας σχεδόν τα βγάλαμε έξω. Αφήσαμε μόνο λίγο ελαιόλαδο που ψήσαμε το φαγητό μας. Θέλω να ρίξετε λίγο φρέσκο λαδάκι στο οποίο θα μυρίσει. Λίγο πιπέρι. Και επειδή έχουμε ένα φαγητό λεμονάτο και το λεμόνι είναι σχετικό, πάντα δίνουμε την επιλογή για κάποιον που θέλει περισσότερο λεμόνι να το έχει. Εσύ, Μπελέση, θες περισσότερο λεμόνι? Ναι. Πώς μπορείς να πεις ναι, αφού δεν το έχεις δοκιμάσει? Φαντάζομαι. Το φαντάζεσαι? Ναι. Βάλαμε δύο λεμόνια, ήταν αρκετά. Εδώ. Ένα λεμονάκι. Κοίτα εδώ, δεν υπάρχει. Είναι έργο τέχνης. Για το χοιρινό λεμονάτο, τοποθετούμε μία κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά και προσθέτουμε το σπορέλαιο. Κόβουμε το χοιρινό σε κομμάτια και βάζουμε αλάτι, πιπέρι και αλεύρι. Βάζουμε το χοιρινό στην κατσαρόλα και σοτάρουμε καλά μέχρι να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Σουρώνουμε ώστε να φύγει το περιττό λάδι και αφήνουμε στην άκρη. Τοποθετούμε την ίδια κατσαρόλα στη φωτιά και βάζουμε το ελαιόλαδο. Κόβουμε τα κρεμμύδια σε χοντρά κομμάτια, ψιλοκόβουμε το σκόρδο και κόβουμε τα καρότα σε κυβάκια. Βάζουμε τα λαχανικά στην κατσαρόλα και σοτάρουμε μέχρι να καραμελώσουν. Προσθέτουμε το κρέας, σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί. Βάζουμε το χυμό από τα λεμόνια, το νερό, τη μουστάρδα, το ζωμό και ανακατεύουμε. Καλύπτουμε με το καπάκι και σιγομαγειρεύουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά για 1,5 με 2 ώρες. Αφαιρούμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τη ρίγανη και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε με το μπουρέ, ρίγανη, ελαιόλαδο, πιπέρι και φέτες από λεμόνι. Κοιτάξτε εδώ, το κρέας πραγματικά λιώνει. Απλά το ακουμπάς και λιώνει. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Εξάρτητα είναι μοναδική. Είναι λεμονάτο, ρίγανάτο, μουσταρδάτο, είναι σεξι, είναι πεντανόστιμο. Είναι μια συνταγή που ξέρω οπωσδήποτε ότι θα φτιάξετε. Δεν υπάρχει.